Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε είναι Τετάρτη, 18 Μαρτίου, και αυτή τη στιγμή ξεκινά το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από το Άρτσα Αναρθράκης. Τα θέματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου, η αξιόλογη πρωτοβουλία από το 2009 ήδη, τα τελευταία δηλαδή, για τα τελευταία 5,5 χρόνια, της Ένωσης Κυριών Αδερφότητας Δράμας, όπου ασχολούνται εκτεταμένα με την αμφιλιβία και την φιλοξενία των κακοποιημένων γυναικών στον ξενώνα, τον οποίο έχουν οι ίδιες δημιουργήσει ιδίες χρήμαση, χωρίς, όπως τουλάχιστον είναι γνωστό, να έχουν κάποια επιδότηση από κάποιον φορέα, όπως επίσης και το ζήτημα της πεζοδρόμησης της οδού Ορφέως, μιας πολυσύχναστης οδού στην Ξάνθη, είναι μερικά από τα θέματα που θα μας απασχολήσουν στις εκτενέστερες συζητήσεις μαζί με αυτό και η σημερινή συνέντευξη τύπου της επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης, της κυρίας Εφελίνας Καζάκου, η οποία παραχωρήθηκε σήμερα. Πάμε λοιπόν να δούμε ένα-ένα τα θέματα. Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να μάθουμε λεπτομέρειες για τα απόψινά θέματα της συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου. Έχουμε κοντά μας, όπως συνηθίζουμε, τον πρόεδρο του, τον κύριο Αντωνιάδη, να τον καλησπέρισουμε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε, κύριε Αντωνιάδη. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές σας. Τι λοιπόν, σε ποια σημεία δίνουμε έμφαση σήμερα σε αυτή τη συνεδρία του Περιφερειακού Συμβουλίου, όπου το προηγούμενο μεσοδιάστημα είχε να κάνει και με συναντήσεις σημαντικές στην Αδριανούπολη και με την παρουσία εδώ του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης. Και πολλά θέματα από τα προηγούμενα περιφερειακά συμβούλια φαίνεται να έχουν δρομολογηθεί. Όπως αναφέρατε και εσείς, θα υπάρξει μια ενημέρωση από τον κύριο Περιφερειάρχη όσον αφορά για την συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία και συγκεκριμένα στην Αδριανούπολη, όπου συζητήθηκαν μεταξύ άλλων για τις πλημμυρικές εκτάσεις στον Εύρο, για την ζωονόσος, για τις ζωονόσους, καθώς επίσης για την καταπολέμηση των κουνουπιών. Επίσης ένα θέμα το οποίο θα ενημερώσει ο κύριος Περιφερειάρχης θα αφορά για την τετενάγη των Φιλίππων. Ναι. Είναι μια περιοχή που αγγίζει και τον νομό της Καβάλας και τον νομό της Δράμας και νυν περιφερειακές ενότητες, Καβάλας και Δράμας. Αφορά 7 δήμους, 3 περιφερειακές ενότητες, γιατί είναι και η περιφερειακή ενότητα Σερών, και δύο περιφέρειες, δηλαδή την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Κεφθάκης και την Κεντρική Μακεδονίας. Mm-hmm. Ήδη έγινε και χθες μια συνάντηση του Περιφερειάρχη με τον ομόλογό του Περιφερειάρχη της Κεντρικής Μακεδονίας, τον κ. Τζιτζικώστα, ώστε από κοινού να υπάρξει ένα συντονισμός προκειμένου να αντιμετωπίσουμε τις πλημμυρισμένες εκτάσεις, που είναι περίπου 80.000 εκτάσεις, με αποτέλεσμα και οι αγρότες να μην μπορούν να μπουν στα χωράφια τους, να καλλιεργήσουν και να υπάρχει μια μείωση του αγροτικού εισοδήματος περίπου στο 30%. Από ό,τι είδαμε βέβαια από το σχετικό δελτίο τύπου του κυρίου Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας, του κυρίου Τζιτζικώστα, είναι ότι υπάρχει ότι οι δύο περιφερειάρχες ομονοούν στα βασικότερα ζητήματα και αυτό έτσι το καταφέρουμε. Μέσα από την συνεργασία, μέσα από την συνέργεια και την συνένεση πρέπει να πετύχουμε τους βασικούς στόχους που πρέπει δηλαδή να απαλύνουμε το πρόβλημα των αγροτών. Ξέρετε, τέλη Μαρτίου, αρχές Απριλίου οι αγρότες έπρεπε να μπουν στις εκτάσεις τους, στις αγροτικές εκτάσεις προκειμένου να σπείρουν και αυτό είναι αδύνατο με την στάθμη των νερών που υπάρχουν σήμερα στην Άγιο των Φιλίππων και θυμίζουν ακριβώς λίμνη. Ήταν λίμνη το 1932, αποξηράθηκε και σήμερα με τις βροχοπτώσεις που πρέπει εδώ να πούμε όμως ότι είναι πάρα πολύ μεγάλος αριθμός της βροχής που έχει πέσει φέτος σε σχέση με πέρσι κατά 70%. Υπάρχει μεγαλύτερη βροχόπτωση και σε πολύ μακρά χρονικό διάστημα. Μάλιστα. Κάποιο άλλο θέμα το οποίο θα σας απασχολήσει σήμερα? Για την επανάληψη της ψηφοφορίας για την επιλογή του Περιφερειακού Συμπαραστάτη του πολίτη και της επιχείρησης, σύμφωνα με το άρθρο 179, ξέρετε ότι την προηγούμενη φορά δεν μπόρεσαμε να βγάλουμε την απόλυτη πλειοψηφία των 2/3 που απαιτεί ο νόμος. Σήμερα γίνεται επανάληψη της ψηφοφορίας. Εύχομαι να εκλεγεί ο Περιφερειακός Συμπαραστάτης. Και επίσης ένα θέμα που αφορά την έγκριση απαγόρευσης αλίας στους ποταμούς και σε λοιπούς υδάτινους σχηματισμούς σε όλες τις περιφερειακές ενότητες, Δράμας, Καβάλας, Ξάνθης, Εύρου και Ροδόπης. Καθώς επίσης αφορά και την έκφραση της γνώμης του Περιφερειακού Συμβουλίου, δηλαδή θα γνωμοδοτήσει για δύο παραχωρήσεις χρήση ακινήτου με δημοπρασία, αφορά ένα στο αγρόκτημα Οριστιάδας Εύρου, καθώς επίσης και ένα που αφορά τον αμπελουργικό φυτόριο Κομωτινής. Μάλιστα.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για απόψε και εμείς θα πούμε αμέσως μετά και την συνεδρία σε οτιδήποτε άλλο προκύψει. Να είστε καλά. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλό σας βράδυ. Καλή συνέχεια. Συνέντευξη τύπου, όπως ήδη σας είπαμε, παραχώρησε η επικεφαλής της Μίζωνος Αντιπολίτευσης της Δημοτικής Παράταξης Εμείς η Πόλη, Φελίνα Καζάκου, όπου εκεί έκανε και μια απολογιστική αναφορά στο πρώτο εξάμεινο της αυτοδιοικητικής περίοδου, καθώς και την παρουσίαση των προτάσεων για το επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Κομοτηνής του έτους 2014-2020. Απολογιστική αναφορά στο πρώτο εξάμεινο της αυτοδιοικητικής περίοδου έκανε στη συνέντευξη τύπου παραχώρηση επικεφαλής Μίζωνος Αντιπολίτευσης και της Δημοτικής Παράταξης Εμείς η Πόλη, Φελίνα Καζάκου. Σκοπός μας είναι να ανταποκριθούμε πλήρως ως Δημοτική Παράταξη σε αυτό που κληθήκαμε να κάνουμε μετά τις αυτοδιοικητικές εκλογές του Μαΐου που πραγματοποιήθηκαν το 2014. Σύμφωνα λοιπόν με το αποτέλεσμα αυτό και ως επικεφαλής πλέον της Μίζωνος Αντιπολίτευσης του Δήμου Κομοτηνής, σκοπεύουμε να υλοποιήσουμε με οποιοδήποτε τρόπο αυτό που κληθήκαμε να κάνουμε. Και πιο συγκεκριμένα, σκοπός μας είναι να μην ασκήσουμε στήρα αντιπολίτευση στο Δήμο Κομοτηνής, αλλά να εργαστούμε εντατικά, εντοπίζοντας τα καθημερινά προβλήματα των συνδημοτών μας, να τα αναδεικνύουμε και να προτείνουμε λύσεις υλοποιήσιμες και πραγματικές. Για το λόγο αυτό, τόσο εγώ προσωπικά, όσο και οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξής μας, συμμετέχουν ουσιαστικά ανελιπώς, φυσικά σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, αλλά στη διοικητικά συμβούλια των δημοτικών επιχειρήσεων, σε όλες τις επιτροπές πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς επίσης και στα τοπικά συμβούλια. Μέσα λοιπόν στο πλαίσιο αυτών των υποχρεώσεων που έχουμε αναλάβει ως παράταξη, είναι να μεταφέρουμε αυτά τα μικρά και μεγάλα προβλήματα της καθημερινότητας, να τα δημοσιοποιούμε και να ασκούμε φυσικά πίεση στη Δημοτική Αρχή για την αντιμετώπιση των περισσότερων από αυτά. Επίσης, η κυρία Καζάκου παρουσίασε και τις προτάσεις για το επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου Κομοτηνής για το 2014-2020. Σκοπός μας είναι να βγάλουμε ολοκληρωμένες δυνατές προτάσεις και αυτό μπορούμε να το πετύχουμε μόνο με τη συνεργασία μέσω των Δήμων. Έτσι λοιπόν, θα ήθελα και θα δείτε παραπέρα ότι παρακάτω ότι μία από τις πιο σοβαρές προτάσεις μας αναπτυξιακού ρόλου και χαρακτήρα που αφορούν την περιοχή είναι η ένωση των Δήμων Αλεξανδρούπολης και Κομοτηνής μέσω της παραλιακής οδού, η οποία ελπίζουμε να ενταχθεί μέσα στο νέο ΕΣΠΑ και αφορά φυσικά την διασύνδεση από την Αλεξανδρούπολη μέχρι και το φανάρι του Δήμου Κομοτηνής. Πρόκειται για ένα σπουδαίο έργο, το οποίο θα αλλάξει το χαρακτήρα της περιοχής, γιατί θα αναβαθμίσει και θα αναδείξει όλη την παραλιακή ζώνη, τόσο από το Δήμο Αλεξανδρούπολης όσο και μέχρι το Φανάρι. Γνωρίζετε ότι μεταξύ των δύο Δήμων φυσικά παρεμβάλλεται και ο Δήμος Μαρονίας Απών, ο οποίος διαθέτει και ιστορικούς χώρους που μπορούν να αναδειχθούν μέσα από την πρωτοβουλία αυτή. Κλείνοντας την αναφορά μου σχετικά με τις παρεμβάσεις... Περνάμε σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, εμείς να πληροφορηθούμε λεπτομέρειες που αφορούν σε μια επιχείρηση Σκούπα που ξεκίνησε χθες από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο της Ξάνθης σχετικά με τα τραπεζοκτηθίσματα. Το xanthipress.gr είχε το εκτενές ρεπορτάζ και ο διευθυντής του Γιάννης Σιδηρόπουλος μας δίνει τις λεπτομέρειες. Γιάννη, καλησπέρα. Καλησπέρα. Ήταν μια ακόμη επιχείρηση Σκούπα, αυτή τη φορά χωρίς προειδοποίηση, γιατί είχαμε το απίθανο περιστατικό πριν από μερικούς μήνες σε αντίστοιχη επιχείρηση Σκούπα, ο αντιδήμαρχος να ενημερώνει τα καταστήματα ότι αύριο θα κάνουμε επιχείρηση Σκούπα για να τα μαζέψουμε. Και κάποιος που δεν ενημερώθηκε ήταν ο μοναδικός του οποίου οι παραβάσεις βεβαίωθηκαν. Αυτή τη φορά ήταν απροειδοποίητη, αλλά ούτως ή άλλως αυτή η τακτική έχει δημιουργήσει πολύ σοβαρές αντιδράσεις και στους καταστηματάρχες, αλλά και στους πελάτες, οι οποίοι χθες για πρώτη φορά αντέδρασαν πάρα πολύ έντονα και ένας από αυτούς κατέληξε και στο τμήμα για την διαμαρτυρία του αυτή. Ο αντιδήμαρχος ισχυρίστηκε ότι κινήθηκε απειλητικά εναντίον του. Βέβαια το δικό μας ρεπορτάζ δεν τον επιβεβαιώνει, αλλά το δεδομένο είναι
ότι ο άνθρωπος αυτός βρέθηκε στο τμήμα, προσήχθη, χωρίς να συλληφθεί και χωρίς να γίνει ούτε εξακρίβωση στοιχείων, προφανώς για λόγους εκφοβισμού. Αλλά είναι κάτι που προκαλεί αντιδράσεις. Να εξηγήσουμε λίγο για να γνωρίζει ο κόσμος. Η οδός Ορφέως είναι το πιο έτσι διάσημο δρομάκι της παλιάς πόλης, στη Ξάνθη, όπου υπάρχουν αρκετά καφέ μπαρ, τα οποία αναπτύσσουν τραπεζοκαθίσματα, ειδικά χθες ήταν και η πρώτη ηλιόλουστη μέρα και έτσι ήταν προφανής ο σκοπός της επιχείρησης. Πρέπει να πούμε ότι το νομικό καθεστώς είναι περίπλοκο. Ναι, μεν δεν υπάρχει άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων για τα συγκεκριμένα καταστήματα, τα οποία όμως και δεν μπορούν να βγάλουν. Γιατί ουσιαστικά οι επιχειρήσεις αυτές είναι σε μια ομοιρία, δεν μπορούν να βγάλουν άδεια ανάπτυξης τραπεζοκαθισμάτων, δεν είναι πεζόδρομος, οι δρόμοι συγκεκριμένοι δεν είναι πεζόδρομοι της παλιάς πόλης, όμως είναι δρόμοι απαγόρευσης κυκλοφορίας, κάτι που επίσης δεν τηρείται. Πρέπει να πούμε ότι όταν δεν υπάρχουν τραπέζια και καθίσματα, στα συγκεκριμένα σημεία συνήθως υπάρχουν αυτοκίνητα. Και αυτό είναι κάτι που έχει επισημανθεί πολλές φορές. Όπως επίσης υπάρχει το τεράστιο ζήτημα του Προεδρικού Διατάγματος του 1996 που πεζοδρομεί τους συγκεκριμένους δρόμους, αλλά δεν έχει εφαρμοστεί. Άρα λοιπόν υπάρχει μια πολυνομία για το συγκεκριμένο ζήτημα. Είναι οι πλέον εκτεθειμένοι, είναι οι καταστηματάρχες οι οποίοι με το που θα αναπτύξουν τραπεζοκαθίσματα έξω από τα μαγαζιά είναι εκτεθειμένοι νομικά και μπορεί ο Δήμος να κάνει αυτές τις επιχειρήσεις. Οι πελάτες διαμαρτύρονται γιατί είναι μια πολύ καλή πιάτσα και είναι ουσιαστικά το ομορφότερο σημείο της πόλης για να πιει κάποιος τον καφέ του και να απολαύσει την παλιά πόλη. Και γενικώς είναι ένα ζήτημα που προκαλεί πάρα πολλές αντιδράσεις. Τώρα γίνει το στόχαστρο βεβαίως συνήθως είναι ο Δήμος Ξάνθης, έτσι, ο οποίος διαχρονικά εδώ και πάρα πολλά χρόνια κατηγορείται από όλους και πελάτες και επιχειρηματίες και τους κατοίκους της παλιάς πόλης ότι δεν έχει εκφράσει μια σαφέστατη πολιτική βούληση για το πού θέλει να πάει την υπόθεση αυτή στην παλιά πόλη, ώστε αυτή να εφαρμοστεί, όποια και αν είναι αυτή. Θα πρέπει να πω ότι διάβασα με προσοχή το ρεπορτάζ σου. Προς το τέλος, αυτό το οποίο επισημαίνεται, είναι ότι την αναφορά μάλλον, είναι ότι υπάρχει μία πολυνομία, μας την περιέγραψες λεπτομερώς προηγουμένως, και βάσει αυτής περιμένεται να επιληθεί και το ζήτημα. Να επιληθεί πώς, πεζοδρομώντας, ίσως με βούληση του Δημοτικού Συμβουλίου, να πεζοδρομηθεί η συγκεκριμένη περιοχή, και αυτό σημαίνει και τραπεζοκαθίσματα να εκτείνονται σε μεγαλύτερο εύρος στην οδό Ορφέως. Τι είναι αυτό το οποίο ζητούν οι καταστηματάρχες ή βλέπει ο Δήμος και πόσο άμεσα μπορούν να πείσουν να ληφθούν οι αποφάσεις? Νομίζω ότι δεν θα ληφθούν άμεσα. Καταρχάς, η ύπαρξη προεδρικού διατάγματος και η μη εφαρμογή του, όπως καταλαβαίνει κανείς, μπορεί να είναι πρόβλημα για τον ίδιο το Δήμο. Δηλαδή, υπάρχουν πλέον μηνυτήριες αναφορές εναντίον του Δήμου από επιχειρήσεις για το γεγονός ότι δεν εφαρμόζει το προεδρικό διάταγμα. Από την άλλη πλευρά όμως, με βάση τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, μπορεί ο Δήμος να βγει και να μαζέψει τραπεζοκαθίσματα. Είναι εκτεθειμένοι οι επιχειρηματίες. Αυτό που ζητούν οι επιχειρηματίες, και φαίνεται ότι πλέον και ο Σύλλογος Παλιάς Πόλης έχει βάλει νερό στο κρασί του και συζητάει κάποια θέματα στη βάση της συλλογικής, είναι να γίνει η πεζοδρόμηση, η οποία άλλωστε προβλέπεται και από την καινούργια κυκλοφοριακή μελέτη, να γίνει η πεζοδρόμηση της παλιάς πόλης για να αναπτυχθεί νόμιμα αυτή η δραστηριότητα, αλλά να αναπτυχθεί και με όρους. Γιατί είναι γεγονός επίσης ότι σε κάποιες περιπτώσεις υπάρχει υπερβολή στην ανάπτυξη των τραπεζοκαθισμάτων. Άρα αυτό που φαίνεται να είναι η χρυσή τομή είναι να πεζοδρομηθεί ο δρόμος, αφού ούτως ή άλλως, με εξαιρέσεις φυσικά για τους μόνιμους κατοίκους, όπως ισχύει και σήμερα. Αλλά γιατί όταν θα πεζοδρομηθεί θα μπορέσουν τότε να ζητήσουν χρήση πεζοδρόμου τα καταστήματα και να τα αναπτύξουν, να αναπτύξουν τα τραπεζοκαθίσματά τους νόμιμα και στο βαθμό που προβλέπει η νομοθεσία μετά από αυτό, για το πόσα και σε τι μέγεθος θα μπορεί να αναπτύξει ο καθένας. Μάλιστα. Γιάννη, έχουμε κάτι νεότερο από το οποίο θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πέρα από αυτό το θέμα που αφορά στην Ξάνθη? Όχι, νομίζω ότι είναι μια περίοδος αναμονής. Θα έχουμε πολιτικές εξελίξεις το επόμενο διάστημα, θα έχουμε επισκέψεις
αυτές τις ημέρες. Ο κύριος Γουρίδης δεν ήρθε σε εσάς, ήρθε. Ο κύριος. Ο κύριος Γουρίδης. Το επισκέφθηκε εδώ και η Ευρώπη. Σαν πιάτης είναι. Ναι. Εντάξει, δεν εμφανίστηκε. Νομίζω ότι θα πυκνώσει και αυτό στις εμφανίσεις του. Μπορεί να μην είναι βουλευτής, αλλά είναι ένα μέλος της κυβέρνησης και δεν υπάρχει άλλο στη Θράκη. Και άρα νομίζω ότι θα πυκνώσει τις επισκέψεις του. Και το κόμμα στο οποίο ανήκει σήμερα, η ΑΝΕΛ, προφανώς θα θέλουν να εκμεταλλευτούν την παρουσία του κυρίου Γουρίδη στην κυβέρνηση. Βεβαίως, επειδή θίγησε ένα πολύ ενδιαφέρον ζήτημα, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει η πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος είναι το συντριπτικό μέρος αυτής της κυβέρνησης, παρότι δεν εκπροσωπείται από θρακιώτες, βουλευτές ή πολιτικούς, και ο οποίος προφανώς ελέγχει και το σύνολο σχεδόν των Υπουργείων και ασκεί το κύριο, αν όχι κυρίαρχο μέρος της πολιτικής. Άρα νομίζω ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ στην περιοχή, και αυτή είναι η είδηση που σας δίνω, θα συσκεφτεί τις επόμενες ημέρες, θα υπάρχει μια περιφερειακή συνδιάσκεψη για να συζητήσουν αυτά τα ζητήματα συνεργασίας, συνύπαρξης και προώθησης των δικών του πολιτικών προς την κυβέρνηση. Μάλιστα, σε περιφερειακό επίπεδο θα γίνει αυτή η συζήτηση. Σε περιφερειακό, ναι, ναι. Μάλιστα. Θα υπάρξει περιφερειακή συνδιάσκεψη. Ωραία, δεν μένει παρά να τα δούμε. Βέβαια στην Ξάνθη, μια και έχει την είδηση. Για να το λέω από ακριβώς, μάλλον στην Ξάνθη θα γίνει. Μάλιστα. Είναι το κεντρικότερο σημείο. Συνήθως στην Ξάνθη, οι συσκέψεις του περιφερειακού οργάνου γίνονται πάντα στην Κομωτινή. Απλώς αυτή η συνδιάσκεψη θα γίνει στην Ξάνθη, όπως φαίνεται. Σε σύντομο χρόνο, μέσα στο μήνα την περιμένουμε. Ναι, ναι, τις επόμενες μέρες. Μάλιστα. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για απόψε. Να είσαι καλά. Καλά. Τα φαινόμενα ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, επιτείνονται κατά την περίοδο αυτή της οικονομικής κρίσης. Αυτό αναδείχθηκε μέσα από πολλούς τρόπους και εισηγήσεις όταν έγινε μια σχετική εκδήλωση με αφορμή την ημέρα της γυναίκας, 8 Μαρτίου, με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και του Περιφερειάρχη του κ. Παυλίδη. Θα πρέπει να πούμε ότι η σύγχρονη νομοθεσία, λαμβάνοντας υπόψη και τα διεθνή και ευρωπαϊκά κείμενα, προβλέπει τη δημιουργία ξενώνων για τις κακοποιημένες γυναίκες και πρόκειται για δομές που ορισμένες φορές δεν επαρκούν. Για το λόγο αυτό, αναπτύσσονται οι εθελοντικές πρωτοβουλίες, όπως η αντίστοιχη της αδελφότητας κυριών Δράμας, που ξεκίνησε να λειτουργεί άτυπα από το 1904 και από το 2009 ασχολείται με την έμφυλη βία, ενώ το 2013 ξεκίνησε τη λειτουργία του προγράμματος Διέξοδος. Αυτό το επενετό παράδειγμα, αναζητούμε ευθύς αμέσως και συνομιλούμε με την πρόεδρό του, την κυρία Αλίκη Τσιαμούρα. Καλησπέρα σας, καλώς ορίσατε στο Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων. Καλησπέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ. Θα πρέπει να πούμε ότι πραγματικά με εξέπληξαν επιτοθετικότερα όσα ακούσαμε για τις πρωτοβουλίες σας, αλλά και για σε όλη αυτή τη μακρόχρονη πορεία σας, αλλά και για τις τελευταίες πρωτοβουλίες. Και θα ήθελα έτσι να ξεκινήσουμε, ίσως με δύο-τρία περιγραφικά στοιχεία για την αδελφότητα κυριών Δράμας. Πολύ ωραία. Να κάνω μόνο, αν μου επιτρέπετε, τη διόρθωση. Ναι, ναι, ναι. Ένωση κυριών Δράμας. Συγγνώμη, για την ένωση, ωραία. Ναι, ναι. Ωραία. Όπως αναγράφεται και στην πρόσκληση, έτσι και εγώ το μετέφερα. Ναι, 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 ναι. Έτσι έγινε το λαθάκι. Λοιπόν, πρέπει να πω ότι η Ένωση Κυριών Δράμας, το σπίτι της φιλοξενίας, αποτελεί ένα ζωντανό κύτταρο της δραμηνής κοινωνίας που ανακουφίζει καθημερινά εκατοντάδες αναξιοπαθούντες συμπολίτες μας. Και για να είμαι πιο συγκεκριμένη, θα σας πω τι περιέχει και τι κάνει η Ένωση. Mm-hmm. Πρώτα απ' όλα, σαν προτεραιότητα, βάζουμε το σπίτι της φιλοξενίας που φιλοξενεί κακοποιημένες γυναίκες και παιδιά, δραμηνούς αστέγους και άπορες φοιτήτριες. Την τελευταία πήραμε την απόφαση να φιλοξενούμε αστέγους, δραμηνούς και άπορες φοιτήτριες λόγω της οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην περιοχή μας. Επίσης, ό,τι έχει σχέση με το σπίτι της φιλοξενίας, πρέπει να σας πω ότι είναι μια πραγματικά πρωτοβουλία με χωρίς να έχουμε πάρει ούτε ένα ευρώ από το κράτος. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί δεν πρέπει να περιμένουμε τα πάντα από το κράτος. Πολιτεία είμαστε όλοι εμείς, επομένως όταν θέλει κάποιος, τα πάντα μπορεί να πετύχει, χωρίς πραγματικά να περιμένουμε από το κράτος τις επιχορηγήσεις για να τα διαχειριζόμαστε εμείς.
Μάλιστα. Θα πρέπει να πούμε ότι είναι πραγματικά επενετή αυτή η πρωτοβουλία, το παράδειγμά σας, και θα ήθελα να σας ρωτήσω ότι αυτή η ενασχόληση, θα πάω κυρίως στο ζήτημα της έμφυλης βίας, πολλά μπορούμε να πούμε, των θυμάτων δηλαδή βίας στην οικογένεια, πώς εξελίσσεται ή εκτιλήσεται από το 2009 και πόσα άτομα, αν μπορείτε να μας πείτε σε αριθμό, έχουν φιλοξενηθεί. Έχουν φιλοξενηθεί πάρα πολλά άτομα. Στόχος βέβαια της Ένωσης δεν είναι να φιλοξενεί άτομα και τα άτομα αυτά να μην εντάσσονται στη συνέχεια στο κοινωνικό σύνολο. Mm-hmm. Στόχος μας είναι να τα φιλοξενούμε όσο χρονικό διάστημα πρέπει. Και εννοώ πρέπει, αυτό το κρίνουμε πόσο, σε πόσο χρονικό διάστημα αυτοί οι άνθρωποι μπορούν να βρούνε τον εαυτό τους. Mm-hmm. Με την αγάπη που τους προσφέρουμε, με την ψυχολογική και νομική κάλυψη που τους, επίσης τους παρέχουμε, σε κάποιους μήνες αρχίζουν αυτές οι γυναίκες να βρίσκουν τον εαυτό τους. Φτάνει να τις βρεις εργασία. Και mm-hmm. στόχος ο δικός μας είναι αυτός. Αφού λοιπόν συνέλθει από τις τραυματικές εμπειρίες της, στη συνέχεια εμείς της εξασφαλίζουμε εργασία. Και βεβαίως της ενοικιάζουμε κάποιο σπίτι, εάν δεν έχει τη δυνατότητα να μείνει στο σπίτι όπου θα εργαστεί, της το επιπλώνουμε, γιατί έχουμε και μία αποθήκη στην οποία συγκεντρώνουμε διάφορα έπιπλα και οικιακής χρήσης, έπιπλα και ό,τι άλλο μπορεί κάποιος να φανταστεί. Έτσι λοιπόν, μετά από κάποιους μήνες, αυτή η γυναίκα, εφόσον κυρίως της έχουμε εξασφαλίσει εργασία και βεβαίως πάντα είναι υπό την επίβλεψή μας, δηλαδή δεν την εγκαταλείπουμε, της έχουμε εξασφαλίσει εντωμεταξύ την διατροφή της, στη συνέχεια φροντίζουμε να φύγει, να βγει από το σπίτι, για να αρχίσει η ίδια να αισθάνεται ότι δεν διαφέρει σε τίποτε από οποιαδήποτε άλλη κυρία η οποία κινείται ανάμεσά μας, ακόμη και από τις κυρίες του διοικητικού. Πρέπει δηλαδή να αποκτήσει τέτοια αυτοπεποίθηση που να μπορεί να αντιμετωπίσει μετέπειτα τη ζωή της. Αυτό νομίζω ότι είναι το πιο σημαντικό πράγμα, να αποκτήσει αυτοπεποίθηση. Βέβαια, δεν ξέρω πόσο δύσκολο μπορεί να είναι όταν υπάρχουν πάντοτε νοπές, μνήμες, οι αναμνήσεις, τα βιώματα, και όταν αυτή η γυναίκα έχει κοντά της και τα παιδιά της. Δεν είναι εύκολο, αλλά δεν είναι ακατόρθωτο. Mm-hmm. Θα είναι κανείς να μπορεί μεθοδικά να δουλέψει με αυτή τη γυναίκα και κυρίως να καταφέρει κάποιος να τον εμπιστευτεί. Αν εμπιστευτεί και αν θεωρεί ότι έχει κάπου αποκούμπι και στήριγμα, τότε δεν είναι καθόλου δύσκολο. Mm-hmm. Πρέπει όμως να έχει κάποιους ανθρώπους που να είναι σίγουροι ότι ανά πάσα στιγμή η πόρτα αυτών των ανθρώπων θα είναι ανοιχτή και θα μπορεί και σε μια καινούργια ενδεχομένως περιπέτεια της ζωής τους, ότι θα έχει κάπου να κουμπίσει. Mm-hmm. Και αυτό το κάπου είναι η Ένωση Κυριών. Mm-hmm. Και θα ήθελα επίσης να σας ρωτήσω αν αυτές οι γυναίκες προέρχονται από το ευρύτερο γεωγραφικό περιβάλλον, δηλαδή από την περιφέρειά μας, ναι, είναι αλλοδαπές. Έχουμε φιλοξενήσει κατ' επανάληψη και από την περιφέρειά σας και μάλιστα εξαιρετικές κυρίες. Mm. Εξαιρετικές, μπορώ να πω, κυρίες. Εμείς το πρόβλημά μας είναι το εξής. Επειδή δεν έχουμε φύλαξη, δεν έχουμε δηλαδή κάποιον που να μπορεί να μένει στο σπίτι 24 ώρες, 24 ώρες, πάντα φροντίζουμε οι κυρίες οι οποίες φιλοξενούνται να μην κινδυνεύουν από τον σύντροφό τους. Ή αυτό είναι πολύ βασικό. Αυτό που λέτε είναι πάρα πολύ βασικό. Αυτό είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ. Σε συνεργασία λοιπόν πάντα με τους κοινωνικούς λειτουργούς, τους από εκεί δηλαδή που κατάγονται αυτές οι κυρίες, πάντα φροντίζουμε να επικοινωνούμε με κάποια
κοινωνική λειτουργό που ενδεχομένως ξέρει το περιστατικό, πολύ σπάνια δεν το ξέρουν, τότε αυτοί μεταξύ μας συνεννοούμαστε και αποφασίζουμε εάν μπορούμε να τη φιλοξενήσουμε στο σπίτι μας. Διαφορετικά, φροντίζουμε να τη στείλουμε σε άλλον ξενώνα, όπου βεβαίως εκεί υπάρχει φύλαξη 24 ώρες, 24 ώρες. Και επίσης θα ήθελα να σας ρωτήσω πώς έρχονται αυτές οι γυναίκες σε εσάς, μετά από συνεννόηση και προηγούμενη συνεργασία με κοινωνικές λειτουργούς που ασχολούνται με το θέμα, πώς είναι η προσυνεννόηση? Πολλές από τις κυρίες μας βρίσκουν μόνες τους. Κάποιες άλλες μας βρίσκουν μέσω των κοινωνικών υπηρεσιών. Πολλές όμως από αυτές, ναι, επειδή ψάχνουν να βρούνε ποια είναι οι ξενώνες που μπορούν να φιλοξενηθούν, μας βρίσκουν μόνες. Ωστόσο, πρέπει να σας διαβεβαιώσω ότι δεν υπάρχει περίπτωση να βρεθεί κάποια κυρία στην Δράμα, στην πόρτα μας και να μην ακάλυπτη. Εάν, επαναλαμβάνω, δεν μπορούμε εμείς και τους γνωστούς λόγους να τη φιλοξενήσουμε, βεβαίως θα την φροντίσουμε, θα τη στείλουμε δηλαδή σε άλλο διαμέρισμα της Ελλάδας, όπου έχει ξενώνες. Βέβαια, πρέπει να πω ότι δεν έχει κανένας ξενώνας άλλος τις υποδομές που έχει ο δικός μας ο ξενώνας. Ο δικός μας ο ξενώνας, κάθε δωμάτιο έχει το δικό του το μπάνιο, είναι αυτόνομες, είναι ένα πολυτελέστατο, μπορώ να πω, ξενοδοχείο. Αλλά κυρίως είναι η αγάπη, η προσέγγιση, οι παροχές που αυτές οι γυναίκες βρίσκουν κοντά μας. Θα πρέπει να πούμε ότι αυτή τη στιγμή φιλοξενούνται. Θέλετε να μας πείτε πόσα άτομα φιλοξενούνται στον ξενώνα σας? Είναι μεγάλος ο αριθμός, κυρίως όμως είναι φοιτήτριες. Είναι φοιτήτριες που δεν θα μπορούσαν να έρθουν στη Δράμα να φοιτήσουν να σπουδάσουν. Ακριβώς. Και μετά από όλα αυτά που έλεγα. Ναι, περισσότερο όμως έτσι δίνουμε έμφαση σήμερα στις γυναίκες θύματα έμφυλης βίας. Ναι, αυτή τη στιγμή έχουμε 7 κυρίες. 7 κυρίες. Κυρία Τσιαμούρα, θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για απόψε. Θα επικοινωνήσουμε ξανά μαζί σας, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το έργο σας. Εμείς μόνο μια πτυχή του αναδείξαμε, αλλά τη θεωρώ σημαντική. Και επίσης να σας αφήσουμε έτσι λιγάκι να ξεκουραστείτε και να τα πούμε σε σύντομο χρόνο. Σας εύχομαι έτσι να πάνε όλα καλά και να έχετε την ίδια όρεξη και γλυκύτητα, γιατί θα πρέπει να πω ότι οι τηλεθεατές μας δεν σας βλέπουν. Σας ακούμε, μπορούμε να βρούμε έτσι μόνο να απεικονίσουμε κάποια πράγματα, αλλά πραγματικά είστε ένας πολύ ωραίος άνθρωπος και για αυτό κάνει και το έργο σας και την προσφορά σας πολύ πιο πάντα σημαντική, πολύ πιο θετική για και τους ανθρώπους για να σας εμπιστεύονται. Σας ευχαριστώ. Σας καληνυχτίζουμε. Να είστε καλά. Γεια σας. Συνέντευξη τύπου παραχώρησαν οι συντελεστές της παράστασης Δάφνης και Πικροδάφνης, η οποία αναμένεται να ανέβει στη σκηνή του Διπεθέ στις 21 Μαρτίου, στα πλαίσια της συνεργασίας του Διπεθέ Καβάλας και Κομωτινής. Το Σάββατο 21 Μαρτίου ανεβαίνει στη σκηνή του Διπεθέ Κομωτινής η παράσταση Δάφνες και Πικροδάφνες από το Διπεθέ Καβάλας. Γι' αυτόν τον λόγο οι συντελεστές του παραχώρησαν συνέντευξη τύπου στα πλαίσια της συνεργασίας των Διπεθέ Καβάλας και Κομωτινής και όχι μόνο. Θέλοντας να ανοίξουμε περισσότερα τα όρια των καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων του Διπεθέ Καβάλας, αλλά και να υπάρξουν συνεργασίες και με άλλα Διπεθέ, βρισκόμαστε ακριβώς σε αυτήν τη φάση και ξεκινάμε τις παραστάσεις μας από Κομωτινή, θα πάμε και Δράμα, Αλεξανδρούπολη, και εκείνο που είναι το πολύ σημαντικό είναι ότι πηγαίνουμε στην Κωνσταντινούπολη μετά από κάποια επικοινωνία που είχα σαν Διοικητικό Συμβούλιο με την πόλη, με το Ζωγράφιο Λύκειο. Θα πάμε και θα δώσουμε 2 παραστάσεις εκεί, στις 27 και 28 Μαρτίου. Και έτσι είναι μια πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία με ένα τέτοιο έργο να βγαίνει το Διπεθέ Καβάλας προς τα έξω. Αυτό που ήθελα να πω ακόμη είναι ότι δεν είναι μόνο μια παράσταση συμπτωματικά, υπάρχει ένα πρόγραμμα και ένα πλάνο για συνεργασίες μεταξύ των Διπεθέ. Μετά από κάποια συνεργασία που κάναμε με το Διπεθέ Βέρειας, πρότεινα στον πρόεδρο του Διπεθέ Βέρειας να γίνει μια αδελφοποίηση των Διπεθέ που βρίσκονται πάνω στην Εγνατία Οδό και βρήκαμε μια πάρα πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Τα Διπεθέ
έχουν την πολιτική βούληση να συνεργάζονται μεταξύ τους. Για το έργο μίλησαν και ο σκηνοθέτης Θοδωρής Γκόνης, αλλά και ο ηθοποιός Δημήτρης Κοντός. Είμαι χαρούμενος που είμαι εδώ, σε αυτό το θέατρο, γιατί εργαστήκαμε πριν 2-3 χρόνια εδώ και με σημαντικές παραστάσεις. Δεν μπορώ παρά να θυμάμαι την Ελένη την Ουζουνίδου που ξεκίνησε εδώ με τους... το γράμμα στον Ορέστη και μετά έκανε μια ξέφρενη πορεία και είναι η Ελένη αυτή που όλοι ξέρετε. Είμαι πολύ χαρούμενος γι' αυτό. Και θα την φιλοξενήσουμε τον Απρίλιο. Φυσικά, το δικαιούται. Μετά και η Γη και οι Κόρες, η παράσταση αυτή που ουσιαστικά ήταν παραγγελία δική μας και έκανε πρεμιέρα εδώ και μετά έκανε μια λαμπρή καριέρα. Και τώρα έμαθα ότι γύρισε πάλι ο Γιάννης με τη νέα του παραγωγή εδώ και έδωσε το στίγμα ακριβώς που έχει πάει το θέατρο σήμερα. Βλέπω το πρόγραμμα αυτό που φτιάξαμε τότε, ήταν ένα πρόγραμμα ολόκληρο μπροστά μου, ήταν ένα γεμάτο πρόγραμμα με παραστάσεις εξαιρετικές, με παραστάσεις που άφησαν ιστορία μετά, όπως η Γη και οι Κόρες και το γράμμα στον Ορέστη, το Θείο Τραγή, όλα αυτά που ήταν παραστάσεις που έχουν μια ιστορία τώρα στον ελληνικό θέατρο. Δεν ήταν αυτονόητο αυτά να γίνουν τότε, ότι υπήρχε ένα πρόγραμμα με αρχή, μέση και τέλος, και χαίρομαι που συνεχίζει το θέατρο να έχει ένα πρόγραμμα πάλι με αρχή, μέση και τέλος, γιατί αυτά ξέρετε δεν είναι αυτονόητα. Τα διπεθέ συνήθω έκαναν μια παράσταση ή δεν έκαναν και ό,τι περιόδευε, περνούσε και έπαιζε. Εμείς κάναμε μια αρχή να έχουμε ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα, ώστε να ξέρει ο πολίτης της πόλης τι θα δει συγκεκριμένα. Και φυσικά υπήρχε και ένα φίλτρο ότι δεν έμπαινε το οτιδήποτε μέσα στο θέατρο. Γιατί είναι ένα θέατρο με δημόσιο χρήμα, οπότε θα πρέπει κανείς να είναι τουλάχιστον προσεκτικός. Είναι ένα έργο που λίγο πολύ το ξέρουμε χωρίς να το δούμε. Υπάρχει στο DNA μας μέσα, διότι μιλάει για. Είναι τέσσερις κομματάρχες στην Αρκαδία στις μεγάλες τους ημέρες, μια προεκλογική εκστρατεία που γίνεται, λίγο πριν αποφασιστούν ποιοι θα είναι οι υποψήφοι βουλευτές του νομού, και αυτοί μεταξύ τους ερίζουν, φτιάχνουν ίντρικες, συκοφαντούν. Ο ένας δουλεύει για το συμφέρον του δικού του υποψηφίου, νομίζει ότι κρατάει στα χέρια του τη μοίρα του τόπου, και κατά βάθος και αυτός είναι ένα θύμα στην όλη ιστορία που γίνεται. Το έργο αυτό λοιπόν είναι μια πολιτική κωμωδία, όπως λέει ο Κεχαΐδης, αλλά δεν έχει απλά συνθήματα, δεν πολιτικολογεί. Απλώς μιλάει για μια παθογένεια που έχει το νεοελληνικό κράτος και που έχει υποστεί τόσα και τόσα από παράγοντες, οι οποίοι για το μόνο που τους ενδιαφέρει ήταν η προσωπική τους προβολή και το προσωπικό τους στενό συμφέρον. Είμαι πάρα πολύ τυχερός με αυτή τη δουλειά, οφείλω να ομολογήσω. Διότι πιστεύω ότι πήγα ένα βήμα παραπέρα, να μην σας πω δύο και περισσότερα. Γιατί αυτό που λέει ο Θοδωρής, ότι αυτές τις ερμηνείες που κάναμε οφείλεται ο Θοδωρής. Διότι ξέρετε, με το οποίο συμβαίνει το εξής παράδοξο. Δεν μπορούμε να δούμε τη δουλειά μας, το αποτέλεσμά μας. Είμαστε πάνω στη σκηνή, δεν μπορούμε να πάμε από κάτω να δούμε τι γίνεται. Οπότε εμπιστευόμαστε τον άνθρωπο που είναι απέναντι. Και ο Θοδωρής το κατέχει, μπορώ να πω, το αντικείμενο. Τώρα, όσον αφορά το έργο, είναι μια κωμωδία. Εγώ δυσκολεύομαι πάρα πολύ σε ορισμένες φάσεις να κρατηθώ πάνω στη σκηνή. Με φρίζει συνέχεια στα καμαρίνια ο Θοδωρής, διότι συμβαίνουν τόσο αστεία πράγματα και κάθε φορά γεννιούνται και οι ηθοποίοι κάνουν καινούργια πράγματα που αισθάνομαι πολύ. Δηλαδή, το βλέπω καμιά φορά, είναι οι τρεις τους εκεί και τους βλέπω σαν παρατηρητής κι εγώ. Οπότε γι' αυτό και μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που βλέπω από τα παιδιά. Τώρα, ο ρόλος μου είναι, αν μπορούσαμε να το πούμε έτσι απλοϊκά, ενός μαφιόζου. Ενός μαφιόζου, δηλαδή είναι έτοιμος να σκοτώσει και τη μάνα του προκειμένου να βγει αυτός που υποστηρίζει. Και νομίζω ότι είναι ένας ελληνικός χαρακτήρας, ξεκάθαρος. Δυστυχώς υπάρχουν ανάμεσά μας. Ή εμείς είμαστε ανάμεσά τους, δηλαδή μπορεί να είμαστε λίγοι. Και να περάσουμε σε αυτό το σημείο στην αθλητική μας ενημέρωση με τον Κώστα το Κότσι, μαθαίνοντας λεπτομέρειες για τον αγώνα Όφη Πανθρακικός. Σημαντικό διπλό για την ομάδα του Πανθρακικού, το πρώτο στο φετινό πρωτάθλημα της Super League στα πλαίσια της 26ης αναβληθής αγωνιστικής της Super League στο Ηράκλειο επί του Όφη. Όπως είπαμε, σκόρ 1-0 σε ένα παιχνίδι που διατίθεσε ο κ. Μίτσος από το Σύνδεσμο Ηπείρου. Η ομάδα του Πανθρακικού είχε 21 τελικές σε 9 στην εστία. Δεν κατάφερε να πετύχει κάποιο δεύτερο γκολ. Το μοναδικό γκολ της συνάντησης πέτυχε ο Ιγκόρ, πέτυχε το 7ο γκολ, τρίτο
το οποίο δεν είναι από τα 11 βήματα από εκτέλεση πέναλτι δηλαδή. Έβδομο γκολ λοιπόν για τον Νικόρο, ο οποίος τραυματίστηκε και αποχώρησε το ημίχρονο. Και έτσι πήρε βαθιά βαθμολογική ανάση η ομάδα του Παθρακικού εν ώψη της δύσκολης συνέχειας όσον αφορά την υπόθεση σωτηρίας, αφού το επόμενο παιχνίδι είναι το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα στο ΔΑΚ Κομωτινής με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ. Οι ευκαιρίες και τον γκολ του αγώνα σε αυτό το παιχνίδι. Στο τρίτο λεπτό σουτ του Τσουμάνι από πλεονεκτική θέση out. Στο πέμπτο λεπτό διπλή προσπάθεια αντιγυνής σουτ. Έσωσε ο Λόρια σε κόρνερ. Στο 16 σουτ με Ριμπασβίλη out. Στο 21 κεφαλιά του Εμπόου πλόκαρε ο Λόρια. Στο 27 σέντα του Τσουμάνι πλασέ κάσες μόλις out. Στο 32 αδύναμο σουτ του αντιγυνή πλόκαρε ο Λόρια. Στο 33 παλιά κάσες πλασέ την κοινή μόλις out. Στο 34 κάθετα την παλιά του Ρωμαίου στον Ιγκόρ, ο οποίος με πλασέ έγραψε το 0-1 για το Παθρακικό. Στο 38 σου του κάσες με τα πόδια σε ολόρια. Στο 41 φάουλ του Ποτουρίδη μόλις out. Στο 45 σου του Εμπό με γροθιά σε κόρνερ έδιωξε ολόρια. Στο 51 ατομική προσπάθεια Κουτσιανικούλη σουτ στο αριστερό κάθετο δοκάρι της εστίας του Αθανασιάδη. Στο 52 γύρισμα του την κοινή κεφαλιά του Τζάνι out. Στο 60 σου του την κοινή out. Στο 61 ανατροπή του Τζάνι στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής από τον Μπολάκη και φάουλ για την ομάδα του Παθρακικού, αποβλήθηκε σε αυτή τη φάση με δεύτερη κίτρινη κάρτα ο παίκτης του Όφη και έτσι στο επόμενο διάστημα έπαιξε με 10 παίκτες η κριτική ομάδα. Το φάουλ εκτέλεσε ο Τζάνις πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Λόρια. Στο 65 σου του Κουτσιανικούλη δύσκολα έδιωξε κόρνερ ο Αθανασιάδης και στο 68 σου του Μπαϊκαρά μόλις out. Η σύνθεση του Παθρακικού σε αυτόν τον αγώνα: Αθανασιάδης, Ποτουρίδης, Μελίσης, Εμπόου, Τσουμάνης, Κάσες, Μπαϊκαρά, Μεχία, Ρωμαίου στο 85 Μπαλντά, Δικινή στο 73 Ροτζέριο Μάρτενς και Ιγκόρ στο 46 Τζάνης. Οριστικά στο ΔΑΚ Κομωτινής θα διεξαχθεί ο αγώνας του Σαββάτου σε 7.30 το απόγευμα μεταξύ Παθρακικού ΠΑΟΚ, αφού συνεχίζουν οι εργασίες και ολοκληρώνονται την 5-19 Μαρτίου όσον αφορά την αποκατάσταση του Χλωροτάπητα, επειδή είχε καταστραφεί ειδικά ο άξονας από τις συνεχείς βροχοπτώσεις. Γι' αυτό και όχι μόνο μίλησε στην εκπομπή 90 ο εκλεκτός συνάδελφος Χάρης Παρασκευόπουλος. Παρακολουθήστε ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Να γράφουμε. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, μπορεί να το έχω κάνει κι εγώ. Ανακρίβειες, απλά και μόνο όταν μας δίνει, απλά και μόνο για να κράξουμε ή να δημιουργήσουμε έναν τώρα από το πουθενά ή να κάνουμε ένα παιχνίδι εντυπώσεων, όταν μας δίνεται η ευκαιρία. Και όταν απουσιάζουμε από ένα συγκεκριμένο αγώνα, εντάξει, όταν δεν είσαι στο γήπεδο, δεν μπορείς να εκφέρεις γνώμη. Κοιτάξτε, εγώ είμαι εδώ, είμαι 5 χρόνια, είναι ο 5ος χρόνος που είμαι εδώ. Δεν έχω τη διάθεση ούτε να το παίξω πανθρακικάρας, ούτε να κάνω την αστυνομία τύπου. Πρώτα απ' όλα κάνω αυτοκριτική. Αλλά εμένα με ενοχλεί, επειδή ξέρεις, για κάθε φοιτητή που έρχεται εδώ, η Κομωτινή είναι μια πόλη που μένει στην καρδιά του για πάντα. Εμένα για πάντα πιστεύω θα είναι και ο Πανθραϊκός. Σε παρένθεση και κακώς το αναφέρω, δεν είναι επίκληση το συνέστημα, αλλά σε ενοχλεί όταν βλέπεις κάτι τέτοιο για μια ομάδα που όλοι νομίζω ότι κυρίως πρέπει να την υποστηρίζουμε. Δεν λέω να κάνουμε τη δουλειά μας σωστά. Ο καθένας έχει το δικαίωμα σαν δημοσιογράφος. Γι' αυτό λέγεται βγάζει μια πόλη, μια ομάδα, ναι, ακριβώς γιατί έχουν, ναι, βοηθηθεί, αλλά πολύ. Άλλος λιγότερο, άλλος περισσότερο. Ο κάθε δημοσιογράφος έχει το δικαίωμα, έχει την υποχρέωση ενδεχομένως να βγάζει τα στοιχεία που έχει. Και κριτική, να κάνει καλοπροαίρετη. Να κάνει κριτική. Να λέει ότι ο Παθραϊκός έχει κακή ομάδα, ότι δεν έχει καλό προπονητή. Όλα αυτά είναι θεμητά. Εννοείται. Και όλοι όσοι πηγαίνουν στο γήπεδο και είναι πελάτες, όπως το λέω εγώ, χάριν υπερβολής, με δεδομένο τον επαγγελματισμό που έχει επικρατήσει στο ποδόσφαιρο και στην Ελλάδα, έχουν δικαίωμα να κάνουν κριτική. Εγώ, οι γονείς μου είναι ελεύθεροι επαγγελματίες, άκουγα από μικρό τη φράση: ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Άρα μπορούμε να πούμε ότι ισχύει στην περίπτωση. Αλλά να κάνουμε καλοπροαίρετη κριτική. Να μην κράζουμε, να μην θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην ομάδα. Για μένα αυτό είναι, και όταν γράφουμε κάτι να το ελέγχουμε. Από πού και ως πού θα έπαιζε ο Πανθραϊκός στο Βικελίδης. Από πού και ως πού έχει δηλωμένη δεύτερη έδρα ο Πανθραϊκός στο Βικελίδης. Δεν μπορούσαμε να το ψάξουμε. Έτσι ακριβώς. Τον Ιούλιο που κατέθεσε τη δήλωση συμμετοχής στο πρωτάθλημα ο Πανθραϊκός είχε δηλωμένη ως έδρα μόνο το ΔΑΚ Κομωτινής. Η δεύτερη έδρα είναι μια οψιόν που σου δίνει η Super League να δηλώσεις μια εναλλακτική έδρα σε περίπτωση που περιμένεις να είναι έτοιμο το γήπεδό σου. Αν δεν κάνω λάθος, ο Πανθραϊκός το είχε κάνει αυτό όταν ανέβηκε στη Super League, ενώ περίμενε να ετοιμαστεί το ΔΑΚ. Τότε που δεν είναι έτοιμο το παλιό το Πέτρο, αλλά ακριβώς και τελικά ξεκίνησε. Και παίρνουμε, για να το κλείσω, πήραν κάποιοι μια φράση του Προέδρου της εταιρείας Econ 21, που είναι η τεχνική εταιρεία συντήρησης
του γηπέδου, μαζί με ακόμη μια εταιρεία, την Ελλάσσοντ, νομίζω έτσι λέγεται, που προμηθεύει τον Πανθραϊκό και πολλές ομάδες Super League. Αυτή η Icon 21 που είπα συνεργάζεται, αν δεν κάνω λάθος, με 14 ομάδες Super League. Η Ελλάσσοντ που είπα προμηθεύει με τον Χλωτάπιτα τις ομάδες, του Πανθραϊκό συγκεκριμένα. Είπε ο πρόεδρος της εταιρείας ότι θα έχει πρόβλημα ο Πανθραϊκός στα υπόλοιπα παιχνίδια του δεύτερου γύρου. Ποια είναι τα υπόλοιπα παιχνίδια? Τέσσερα μάτς. Εδώ ένα ολόκληρο πρωτάθλημα αυτή τη στιγμή. Απλά λέμε άντε να τελειώσει. Ένα ολόκληρο πρωτάθλημα. Με τις διακοπές. Με τις τρεις αναβολές. Για διαφόρους λόγους. Κάναμε και μια τρίτη αναβολή. Αντιμετωπίσαμε πάλι το πρόβλημα της βίας. Τώρα την περασμένη εβδομάδα έγιναν τα επεισόδια στο ντέρμπι με την ΑΕΚ. Αλλά αυτό τον κύριο Υφυπουργό δεν τον ενόχλησε. Αυτή η αγωνιστική γίνεται κανονικά με κόσμο. Αλλά να δούμε κάποιο περιστατικό ακριβώς. Δεν θέλω να βιαστώ να κρίνω, γιατί ο άνθρωπος είναι πολύ λίγο καιρό στη θέση του. Μπορεί να γίνει ο καλύτερος υφυπουργός αθλητισμού. Και σίγουρα δέχεται και πιέσεις. Και το ευχόμαστε. Ακριβώς. Γιατί ξέρεις κάτι, είδα ένα πανό σε ένα γήπεδο αυτές τις μέρες που έλεγε «Φέρτε μας πίσω τις Κυριακές μας». Και εσύ πολύ περισσότερο και ζώντας το πιο ενεργά και εγώ μεγαλώνοντας, ζήσαμε την αναμονή από τη Δευτέρα ακόμα έτσι. Να έρθει ξανά η Κυριακή, ξανά η Κυριακή για να δούμε για μπάλα το επόμενο παιχνίδι, έτσι. Ναι, να δούμε μπάλα από την τηλεόραση, να πάμε στο γήπεδο. Τέλος πάντων, για να κλείσουμε το θέμα με το γήπεδο, από τις αρχές της εβδομάδας γίνονται εργασίες στο Δημοτικό Αθλητικό Κέντρο Κομωτινής. Αντικαθίσταται ένα τμήμα του Χλωοτάπητα που είναι ο κεντρικός του άξονας, ένα σταυρός ουσιαστικά. Του Χλωοτάπητα. Και να πούμε ξανά τους Κομωτινέους και όχι μόνο Φιλάλλους, ότι το παιχνίδι θα γίνει στο ΔΑΚ Κομωτινής στις 7.30 το απόγευμα του Σάββατου. Ναι. Για να το ολοκληρώσω, συγγνώμη Κώστα. Ναι. Αντικαθίσταται ένα τμήμα, όπως έλεγα, του Χλωοτάπητα από τη μια μεγάλη περιοχή ως την άλλη. Στον κεντρικό άξονα εκεί ήταν το βασικό πρόβλημα. Ο Χλωοτάπητας εκείνος ήταν σχεδόν κατεστραμμένος σε πολλά σημεία, το ξέρουμε, το αναλύσαμε και πριν. Μπαίνει ένα καινούριο κομμάτι, δεν γίνονται εργασίες για το αποστραγγιστικό σύστημα. Αυτό, αν γίνει, μπορεί μόνο να γίνει το καλοκαίρι. Είναι κάτι που δεν μπορεί να γίνει τώρα. Έτσι, δεν προλαβαίνει τώρα. Μέσα σε μια εβδομάδα. Έτσι έχουν τα νέα μέχρι αυτήν εδώ την ώρα, κυρίες και κύριοι. Μείνετε μαζί μας. Ακολουθεί η εκπομπή Παστανίκο με τον Νίκο Πουρτσίδη και στο σχολιασμό τον Γιώργο Μαλούση. Αμέσως μετά τα τελευταία νέα από τον Κώστα το Κότσι. Από όλους εμάς, πολλές ευχές για ένα όμορφο βράδυ. Κυρίες και κύριοι, καληνύχτα σας.